Καλώς ήρθατε. Χθες εδώ η κυρία Παπαγιαννίδου μας είπε ότι συνολικά και η εποπτεία και ο έλεγχος σαν βασικό σκοπό απότερο έχει να διατηρηθεί ένα υγιές τραπεζικό σύστημα πρώτον και δεύτερον να ασκήσει ένα ελεκτικό και εποπτικό ρόλο το αν τηρούνται οι νόμοι από τις διοίκησεις των τραπεζών. Και της είπα από άψη αποτελέσματος, σήμερα κρίνεται ότι το τραπεζικό σύστημα ήταν, είναι και θα είναι υγιές? Έχουν παραβεί τα πιστωτικά ιδρύματα οι συγκεκριμένες διατάξεις νόμων όπως προκύπτουν από τα πορίσματά σας? Ποια είναι η θέση σας? Δύο ερωτήματα. Κατά πόσο τα πιστωτικά ιδρύματα με βάση τα πορίσματα έχουν παραβεί νόμους? Νόμους δεν έχουν παραβεί. Μάλιστα. Δεύτερο. Περί της υγείας του τραπεζικού συστήματος. Είστε ικανοποιημένοι, δηλαδή, ως Τράπεζα της Ελλάδος για αυτό το υγιές τραπεζικό σύστημα που επιδιώκει ο έλεγχος και η εποπτεία? Αυτό είναι το ερώτημα. Σήμερα που μιλάμε. Και χθες και σήμερα και αύριο. Σήμερα εγώ θα σας πω. Εγώ θα σας πω για σήμερα. Οι τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 3 φορές. Έχουν καλούς δείχτες επάρκειας, αλλά το μείζον θέμα είναι τα ληξιπρόθεσμα δάνεια. Μάλιστα. Το επανέλαβε και η κυρία Παγιαννίδου. Αν τα ληξιπρόθεσμα δάνεια δεν μειωθούν, που αυτό συναρτάται με σταθερότητα και με σταδιακή ανάπτυξη της οικονομίας. Μάλιστα. Οι τράπεζες θα έχουν πάντα πλούσια. Συμφωνούμε σε αυτό, μας είπε η κυρία Παγιαννίδου. Άρα λοιπόν τα πάντα γίνονται για την προστασία του τραπεζικού συστήματος. Χτες η Επιτροπή Πιστωτικών, Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της τράπεζάς σας έλαβε μία απόφαση προημερών, δηλαδή, για τη διακοπή ρευστότητας της Attica Bank την 5η, 8/9 του 2016. Είστε μέλος της Επιτροπής αυτής? Είστε μέλος. Εδώ η κυρία Παγιαννίδου μας είπε ότι έγινε διαρροή της απόφασης της Επιτροπής αυτής πριν καν τη στείλει αυτή το βράδυ 9/4, ενώ η Επιτροπή συνεδρίαζε 5 το απόγευμα, πριν τις 5 είχαν διαρρεύσει στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Πώς είχαν διαρρεύσει, κύριε Πάσχα? Μιλάμε για ένα Τράπεζα της Ελλάδος σε ανώτατα ιεραρχικά κλιμάκια. Μπορεί να γίνουν τέτοιες διαρροές από τέτοια υψηλά κλιμάκια που υποτίθεται προστατεύουν το τραπεζικό σύστημα και την υγεία τους? Ένα είναι ερώτημα αυτό. Και ένα άλλο ερώτημα. Τελικά για τη διαρροή αυτή κάνατε κάτι, το διαπιστώσατε κάτι? Και επίσης, αφού στόχος είναι η προστασία του υγιούς τραπεζικού συστήματος, άρα και της συγκεκριμένης τράπεζας, η άμεση, μετά μαζί με την απόφαση, η άμεση διαρροή ότι θα πάει το πόρισμα στον εισαγγελέα, βοήθησε τελικά την τράπεζα για την οποία αναφορούσε η απόφασή σας, αφού μέσα σε μια μέρα μόνο είχαμε 50 με 60 εκατομμύρια bank run? Ποιος την έλαβε την απόφαση? Το έχει αποφασίσει αυτό κεντρικά η Τράπεζα της Ελλάδος? Και μια τελευταία σημειώστη. Εδώ, χτες η κυρία Παπαγεννίδου υπενήχθηκε ότι υπάρχει πιθανότητα η Attica να αγοραστεί. Υπενήχθηκε ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει αγοραστής που ενδιαφέρεται για την Attica Bank. Μήπως, κύριε Πάσχα, αυτή η συμπεριφορά και τακτική της Τράπεζας της Ελλάδος δεν αντέχεται τίποτα άλλο παρά να διευκολυνθεί η πώληση και η αγορά της Attica Bank? Αυτή είναι η ερώτησή μου. Η απόφαση της Επιτροπής Ασφαλιστικών και Πιστωτικών Θεμάτων ήταν για προσωρινή διακοπή των χρηματοδοτήσεων και όχι της ρευστότητας. Δεύτερο, με εγκαλείτε για τη διαρροή του πορισματός? Όχι σας. Ρωτάω, ξέρετε, γιατί μας είπε η κυρία Παγιαννίδου εδώ χθες. Ότι ενώ αυτή έστειλε επίσημα στις 9:00 το βράδυ και συνεδρίασε η Επιτροπή 5 η ώρα, πριν από τις 5 ήταν αναρτημένο στα site. Ποιος διέρευσε τελικά σε ένα τόσο υψηλό κλιμάκιο, δεν έχει το στοιχείο της μια στοιχείο της ασφάλειας των αποφάσεων? Κύριε Βουλευτά, επειδή εδώ δίνω μαρτυρική κατάθεση, ενορκή, δεσμεύομαι για τον εαυτό μου. Εάν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου ότι είχε γίνει κάτι τέτοιο. Μα έγινε όμως. Εάν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου ότι είχε γίνει κάτι τέτοιο από συγκεκριμένο άνθρωπο, να είστε σίγουρος ότι εγώ θα πήγαινα στον εισαγγελέα. Σας απαντάω. Μάλιστα. Αυτό αφορά εμένα. Γιατί εγώ είμαι εδώ για να δώσω μαρτυρική κατάθεση. Πολύ ωραία. Τρίτον, αν υπάρχει αγοραστής για την Attica Bank, ούτε το γνωρίζω, ούτε οφείλω να το γνωρίζω. Σας επαναλαμβάνω πάλι ότι εγώ είμαι ο επιθεωρητής.
Μάλιστα. Πάντως λέω ότι επινύχθηκε και χθες η κυρία Παγιανίδου. Κύριε Πάσχα, η Τράπεζα της Ελλάδος μας είπε χθες η κυρία Παγιανίδου ότι δεν έχει εργαλεία και προβλέψεις για την προστασία της κεφαλαϊκής επάρκειας όταν αυτή απειλείται. Όπως προκύπτει από τα πορίσματά σας, βέβαια, όσο το πριν είναι πρόβλημα. Έχει τέτοια εργαλεία, δεν έχει πράγματι προβλέψεις και εργαλεία η Τράπεζα της Ελλάδος για να προστατεύει κάτι τέτοια φαινόμενα? Διότι αν δεν έχει, διαρωτάται ο απλός άνθρωπος, τώρα με την απλή λογική μας, δεν είμαστε τραπεζικοί, ποιος είναι ο ρόλος της Τράπεζας Ελλάδος? Αφού σας είπα από την αρχή ότι ο σκοπός είναι να διατηρεί ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Ένα ερώτημα που ανακύπτει στα μυαλό και στα χείλια του κάθε Έλληνα πολίτη. Κεφαλαϊκή επαρκεία. Σας είπα, όταν ξεκίνησα, ότι όλες οι τράπεζες στέλνουν τα υποβαλλόμενα στοιχεία και μέσα στα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι τα δάνεια τους και οι προβλέψεις τους. Από τις προβλέψεις και τα δάνεια μπορείς να εκτιμήσεις την κεφαλαϊκή επάρκεια. Δηλαδή, μπορεί η τράπεζα να εμφανίζει κεφαλαϊκή επάρκεια, να έχει ένα δείχτη 15-16%, αλλά να υπάρχουν δάνεια τα οποία είναι ακάλυπτα από προβλέψεις. Το δάνειο το ακάλυπτο από προβλέψεις θα επιβαρύνει τα κεφάλαια. Άρα η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εργαλεία. Γι' αυτό το λόγο γίνανε και τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις. Χαίρομαι που το ακούω. Χθες ακούσαμε διαφορετικά πράγματα. Λέω κάτι καινούριο, ότι έγιναν τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις για την κεφαλαϊκή επάρκεια των τραπεζών, δεν έγινε? Άρα έχετε εργαλεία, λέτε. Ωραία, πολύ ωραία. Πριν σας είπα ότι δεν διαπιστώσατε ότι οι διοικήσεις των τραπεζών υποπτευόμενες από εσάς δεν παρέβησαν κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις. Δεν είπα διατάξεις, είπα νόμο. Νόμο. Αυτό είναι, διατάξεις νόμου εννοούσα. Ακούστε, το λέτε νομίζω και στο πόρισμά σας, ότι συστηματικά γινόταν ανεχρηματοδότηση δόσεων τόκων των ΜΜΕ, όπως και των κομμάτων βεβαίως, και έγινε συγκεκριμένη παράβαση, κύριε Πάσχα, δύο συγκεκριμένων διατάξεων νόμων. Είναι το άρθρο, νομίζω, 88 του νόμου 36-01 το 7 και το άρθρο 150 του νόμου 42-61 του 14, που απαγορεύει ρητά την ανεχρηματοδότηση τόκων και το λέτε στο πόρισμά σας. Ρωτήθηκε η κύριε Παπαγιανίδου και είπε θα επιφυλαχθεί, θα το ρωτήσει. Δεν χρειάζομαι εγώ. Δεν είναι παράβαση αυτό, διάταξη νόμου? Δεν χρειάζομαι να ρωτήσω εγώ. Έχω τον νόμο εδώ. Λέει όμως το εξής ο νόμος. Πότε επιτρέπεται να κάνεις ανεχρηματοδότηση τόκων? Μόνο σε ρύθμιση. Τι εννοείται μόνο? Τι εννοείται, κύριε Πάσχα, μόνο σε ρύθμιση? Μόνο, να σε απαντήσω. Όχι, αφήστε να σου πω το πλαίσιο. Έχουμε τα μόνο τα οποία από το 9 και μετά έχουμε. Ζημιές, αρνητική καθαρίστηση, κατάρρευση του κύκλου εργασιών. Οι ορκωτοί λογιστές διαπιστώνουν αμφιβολία αν μπορούν να συνεχίσουν την εταιρική τους δραστηριότητα, χρωστάνε και τις Μιχαλούς και ξαφνικά έρχεται η τράπεζα η ίδια και κάνει ανεχρηματοδότηση των τόκων με νέο κεφάλαιο. Τρελάθια τα δάνεια, κύριε Γκλουβέρδο, αυτό λέμε. Δεν είναι λοιπόν αυτό. Πώς επιτρέπεται αυτό το πράγμα εδώ? Λοιπόν. Και χωρίς να υπάρχει καμία μελέτη βιωσιμότητας της πιστούχου. Λοιπόν, κεφαλαιοποίηση τόκων, αυτό είναι που λέτε αναχρηματοδότηση, γίνεται μόνο και επιτρέπεται στην περίπτωση που κάνεις ρύθμιση δανείου. Δεν μπορείς να κάνεις ρύθμιση σε δάνειο, είτε είναι καταναλωτικό, είτε είναι στεγαστικό. Μιλάω μόνο για τα δάνεια των νόμων. Εγώ σας μιλάω για όλα. Ωραία. Είτε επιχειρηματικό, όταν δεν κεφαλαιοποιήσεις τους τόκους. Πότε όμως κεφαλαιοποιείς τους τόκους? Όταν η ρύθμιση, και για να κάνεις ρύθμιση σημαίνει ότι έχεις λάβει υπόψη σου τα δεδομένα ότι μπορεί ο πιστούχος να πληρώσει κάποια ποσά διαφορετικά από την αρχική χορήγηση, από την αρχική συμφωνία, αγοράζοντας χρόνο τόσο αυτός όσο και οι τράπεζες. Άρα, μόνο στην περίπτωση που έχει
συνοδευτεί με ρύθμιση, τότε μπορεί να κάνει κεφαλαιοποίηση τόκων. Εάν δεν έχει ακολουθήσει ρύθμιση, τότε είναι παράνομο, κύριε Βουλευτά. Με βάση το 150... Με συγχωρείτε, αλλά στο πόρισμά σας το διαπιστώνετε ως παράβαση, κύριε Πάσχα. 42-61... 150, 14, από το 150, το 2014. Μας το πόρισμά σας το διαπιστώνει ότι ήταν κάτι που γινόταν συστηματικά, ως παραβατικότητα. Έχετε να μου δώσετε κάτι, προσέχτε. Να σας δώσω, βεβαίως θα σας δώσω, ό,τι θέλετε να σας δώσω. Σας αναφέρω τρία παραδείγματα. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Διακόψτε το χρόνο, κύριε Πάσχα. Ο κύριος Λάπας αναφέρεται στις περιπτώσεις που το πόρισμα γράφει ότι έχει γίνει τέτοια παράβαση. Έτσι, βεβαίως. Να ρωτήσω όμως κάτι. Το λέει η ρύθμιση. Παράβαση. Βεβαίως, ως παράβαση. Μα το λέει στο πόρισμά σας. Η ρύθμιση, να ρωτήσω λίγο κάτι για να καταλάβουμε, εμπεριέχει και φρέσκια νέα χρηματοδότηση. Η ρύθμιση μπορεί να έχει και νέα χρηματοδότηση με την εξής προϋπόθεση, ότι θα έχει καταρτιστεί από ανεξάρτητο ορκωτό, ανεξάρτητο οίκο, ένα επιχειρηματικό πλάνο business plan της επιχείρησης, όπου θα περιγράφει τις ταμιακές ροές. Και τα ελλείμματα των ταμιακών ροών στη ρύθμιση πρέπει να καλύπτονται ένα μέρος από την τράπεζα και ένα μέρος από τον οφειλέτη. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις βιώσιμη ρύθμιση εάν και ο οφειλέτης, και κυρίως μιλάμε τώρα για τις επιχειρήσεις, αυτό δεν είναι για τα νοικοκυριά, να κάνεις επιχειρηματικό πλάνο. Ωραία. Τώρα να δίνω το λόγο στον κύριο Πρόεδρε, για ρωτήσα, γιατί κάνετε εσείς, κατέτεινε στο εξής. Όχι, δεν θέλω να κάνω τη δική σας ερώτηση, δεν είναι αυτή η δικιά μου δουλειά. Εγώ απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω τους τεχνικούς όρους, τι είναι ρύθμιση. Δηλαδή να πω ένα παράδειγμα τώρα. Έχουμε ένα δάνειο, το οποίο όταν έρθει η ώρα πληρωμής των τόκων, λέμε ότι δεν θα πληρώσει τους τόκους, κάνω παράταση πληρωμής τόκων για 6 μήνες, παίρνεις το ομολογιακό στο οποίο μέσα έχω βάλει και τους τόκους, άρα χρηματοδοτώ, κεφαλαιοποιώ τους τόκους, αλλά ρητό σε σύμβαση λέει ότι παρατείνεται η πληρωμή των τόκων, άρα αρχίζει το μεμπτό τμήμα και δεν είναι ρύθμιση αυτό. Και έρχεται, γίνεται το business plan, γίνεται το πλάνο, δημοσιεύεται το δάνειο το ομολογιακό, κατατίθεται. Και στο πρώτο εξάμεινο που είναι να πληρώσει τόκους, παίρνει απόφαση μετά η Επιτροπή Μισθοδοτήσεων και αναβάλει την καταβολή τόκων και δώσεων. Άρα ρυθμίζεις, ενσωματώνεις, δίνεις φρέσκο χρήμα, παίρνεις και τους τόκους μαζί του παλιού και δεν πληρώνεις τίποτα από το καινούργιο. Αυτό είναι μία, όπως το λέτε, καταρχάς να δούμε εάν υπήρχε παράβαση νομοθεσίας. Άπαξ έχουμε ρυθμίση και γίνεται κεφαλαιοποίηση τόκων, δεν υπάρχει παράβαση νομοθεσίας. Μπαίνουμε όμως πλέον επί της ουσίας. Για να κάνει τη ρύθμιση η τράπεζα, είχε τα δεδομένα, ο επιχειρηματίας έβαλε χρήματα. Ούτε μία. Δεν έβαλε χρήματα. Ποιες είναι οι ταμιακές ροές? Οι περιπτώσεις είναι σαφείς. Με ρώτησε... Ο κ. Παδόπουλος, αναδιάρθρωση και ρύθμιση, είναι τεχνικό θέμα για να μπορούμε να καταλάβουμε. Αναδιάρθρωση ή ρύθμιση. Τι είναι ρύθμιση και τι είναι αναδιάρθρωση χρέους. Είναι τεχνικό θέμα. Κρατήστε λίγο το χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν... Ποιο? Ναι. Δεν το ακούσαμε ποτέ εδώ. Λοιπόν, αναδιάρθρωση. Η αναδιάρθρωση είναι η light προσέγγιση. Ενήμερος ο πελάτης βλέπει όμως ότι θα αρχίσει να αντιμετωπίσει δυσκολίες και πάει στην τράπεζα και ζητάει να του γίνει μία αναπροσαρμογή του ύψους των δόσεων και της χρονικής διάρκειας. Αυτή είναι αναδιάρθρωση. Ναι. Δεν υπάρχουν καθυστερούμενοι στην αναδιάρθρωση. Μιλάμε για ενήμερο. Μιλάμε για ενήμερο, ο οποίος ενήμερος έρχεται και σου λέει ότι έχω αυτά τα προβλήματα. Για να μην καταστώ υπερήμερος, πήγαινε μου παραπέρα τη δόση, μίκρινε μου τη δόση. Το παραπέρα σημαίνει και μίκρινε και πιο μικρό το ποσό. Ρύθμιση. Έχει μπει ήδη, είναι ληξιπρόθεσμος. Είναι συνεργάσιμος, έρχεται και σου λέει θέλω να μου κάνεις
ανάλογα τώρα, εδώ ξεχωρίζω με επιχειρήσεις με νοικοκυριά, έτσι, είναι κάτι διαφορετικό. Και πλέον στη ρύθμιση του αφήνεις πρώτα-πρώτα την περίοδο χάριτος. Ένα χρόνο, 1,5 χρόνο. Αυτό γίνεται σε όλα τα δάνεια και ιδίως, κυρίως στην περίοδο κρίσεως. Το δεύτερο, η διαφορά με την αναδιάρθρωση. Το πας στα 10 χρόνια. Το 10ο χρόνο, αυτό συμβαίνει που σας λέω και σε στεγαστικά και σε ιδιώτες. Το 10ο χρόνο του μεταφέρεις ένα μεγαλύτερο ποσό. Διότι ευελπιστείς σαν τράπεζα ότι θα έχει και θα νομίσεις πώς θα πάει και του δίνεις την ευκαιρία πλέον στο 10ο χρόνο με διαφορετικές συνθήκες. Που όλοι αυτό, ξέρετε, όλοι όχι μόνο στην Ελλάδα. Όταν είσαι σε κρίση, προσδοκάς να βγεις από την κρίση. Δεν προσδοκάς να μείνεις, έτσι. Και τον διευκολύνεις έτσι τον πιστούχο. Αυτό γίνεται κατά κόρον. Βγήκαν οι πράξεις. Οι 13/9 από την Τράπεζα της Ελλάδος, αυτή είναι η προληπτική εποπτεία. Η 13/9, η οποία έβγαλε αυτές τις δύο διαφοροποιήσεις και μετά βγήκε η PS42 και η PS47, όπου δίνουν πλέον κατευθυντήριες γραμμές. Ποιον ετών. Τι είπατε. Ποιον ετών. Τώρα. Τελευταία. Και σας το λέω γιατί για την 9. Εγώ από το 1975 μέχρι το 2012 ήμουνα στην Εθνική Τράπεζα, άρα από την άλλη πλευρά. Η 9 τότε που βγήκε η πράξη διοικητού έδωσε τη δυνατότητα να κάνεις ρυθμίσεις όταν είναι βιώσιμες ακόμα και με παρέκκληση της πιστοδοτικής πολιτικής. Είναι καταγεγραμμένο. Δηλαδή, ερχόταν ένας να πάρει δάνειο το 9 με τα στοιχεία του μισθού του το 9 δεν θα το έπαιρνε το δάνειο. Ωστόσο, έρχεται η πράξη συγκεκριμένη και λέει μπορεί να μην του έδινες δάνειο, να μην τον θεωρούσες αξιόχρεο, αλλά σου δίνω τη δυνατότητα να κάνεις παρέκκληση από την πολιτική για να τον ρυθμίσει την οφειλή. Αυτό είναι προληπτική εποπτεία. Να συνεχίσουμε, κύριε Λάπα. Κύριε Πάσχα, σας ενημερώνω ότι από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτός από τον κύριο Βαρδινογιάννη, μετά το 2011 δεν έβαλε κανένας δραχμή. Αν χρηματοδοτούνταν οι τόκοι, έπαιρναν δεκάδες εκατομμύρια νέα δάνεια. Μόνο το Σταρ έβαλε χρήματα και κανένας άλλος. Και το διαπιστώνετε στο πόρισμά σας, το αναφέρω για να καταρθεί στα πρακτικά. Και ας κάνω την εξής ερώτηση τώρα. Πώς προκαλείται, ας πούμε, η σύνταξη ενός πορίσματος. Ξέρετε για τα κόμματα, δεν έχουμε κανένα αυτεπάγγελτο κίνητρο ελέγχου εποπτείας σύνταξης πορίσματος. Έχω μία καταγγελία ενός βουλευτή, τον κύριο Αβγιανάκη, και κάνετε ένα πόρισμα για τα κόμματα για τα 420 εκατομμύρια χρέος που έχουν. Και ρωτάω. Μία πράξη, μία συμπεριφορά που από παραβατική άποψη, θα το πω έτσι κοινά για να καταλάβει και ο κοινός νους, καταντίει για να πάρει το χαρακτήρα μιας κακοργηματικής πράξης και καταλήγει με ένα πόρισμα εισαγγελικού λειτουργού. Είναι δυνατόν ήδη σε αυτές τις πράξεις να μην αποτελούν παραβατική συμπεριφορά με τραπεζικά κριτήρια. Ή δεν ήθελε η Τράπεζα της Ελλάδος να αγγίξει τα κόμματα που ευθύνονται για αυτό το πάρτι των εκατοντάδων εκατομμυρίων. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Πρώτον. Θα πείτε εσείς του Μάρτη. Παρακαλώ πολύ, κύριε συνάδελφοι. Εντάξει. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ. Σοβαρότητα κρατήστε για τον εαυτό σας. Σοβαρότητα για τον εαυτό σας, κύριε Σταμάτη. Κύριε Σταμάτη, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ανησυχείτε για την απάντηση. Μας υποδείξετε την ερώτηση. Σας παρακαλώ, κύριε Σταμάτη, εγώ έλεγχο τη διαδικασία. Ο κύριος Λάμπας τηρείται την οντολογία απολύτως. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Σας παρακαλώ, κύριε Σταμάτη. Λοιπόν, κύριε Λάπα. Κύριε Λάπα. Κύριε Πάσχα, διατυπώνω το έργο. Σταματήστε το. Κύριε Πάσχα, το ερώτημά μου είναι. Εδώ με τον πόρισμα Καλούδη είναι γνωστό πλέον σε όλους. Κακοργηματικές πράξεις για δεκάδες υπαλλήλους τραπεζικούς και υπεύθυνους των κομμάτων. Είναι μια πράξη που είναι πάρα πολύ σοβαρή. Μια παράβαση όχι μόνο των τραπεζικών
νόμων, δεδομένων και κριτηρίων, αλλά και των ποινικών νόμων. Είναι δυνατόν αυτή η πράξη να διέλαθει τη προσοχή ενός υποπτικού και ελεγκτικού μηχανισμού της Τράπεζας Ελλάδος? Αυτή είναι μια απλή ερώτηση. Και σκέπτεται κανένας νους, μήπως θέλετε να προστατέψετε τα κόμματα? Αυτό είναι το ερώτημα. Σας παρακαλώ, κύριε Σταμάτη, δηλαδή για όνομα του Θεού τώρα, τι παριστάνετε αυτή τη στιγμή? Να κάνετε εντύπωση τώρα. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Σταμάτη. Ποια είναι η αξία του πόλεμου? Κύριε Σταμάτη, πείτε μου. Κύριε Σταμάτη, ποια είναι η αξία? Κύριε Σταμάτη, δεν έχετε τον λόγο. Επινομικού επίπεδου. Δεν έχετε τον λόγο, κύριε Σταμάτη. Ας απαντήσει ο μάρτυρας. Εμποδίσετε τον κύριο Πάσχα να απαντήσει. Παρεμβαίνετε στη διοντολογία των ερωτήσεων του κυρίου Λάπα. Λέτε, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην Επιτροπή. Αυτό που ρωτάω, δεν έχει έτσι ξαναγίνει ποτέ. Γιατί στην Επιτροπή αυτό. Κύριε Σταμάτη, δεν έχετε το λόγο και δεν καταγράφετε. Εντάξει. Κύριε Σταμάτη, δεν έχετε το λόγο. Κύριε Σταμάτη, δεν έχετε το λόγο, μην δημιουργείτε εντυπώσεις. Δημιουργείτε εντυπώσεις και διακόπτετε τις απαντήσεις του κυρίου Λάπα. Εμποδίζετε τον κύριο Λάπα να εξετάσει. Παρακαλώ πολύ, κύριε Σταμάτη. Αυτή δεν είναι εξέταση. Παρακαλώ πολύ. Αυτή είναι η δική σας άποψη. Εντάξει. Και εσείς θέλετε να διακόψετε αυτή τη στιγμή τη λειτουργία της Επιτροπής και όχι κανένας άλλος. Εσείς διακόπτετε τη λειτουργία της Επιτροπής. Και είναι καθήκον μου επαναφέρω την τάξη και τη λειτουργία της Επιτροπής. Κύριε Λάπα. Σας θυμίζω, κύριε Πάσχα, ότι είχαμε παραμπευθεί πάμπολα τραπεζικά στελέχη για αυτό το πράγμα και υπεύθυνοι των μεγάλων κομμάτων. Γι' αυτό ξέρω την ερώτηση. Τραπεζικά, από τραπεζική άποψη, μήπως έπρεπε να προλάβετε τα φαινόμενα αυτά? Αυτό ρωτάω. Αυτά τα δάνεια πλέον είναι ιδανικά και αγύριστα. Λοιπόν. Δύο ερωτήσεις μου υποβάλλατε, κύριε Βουλευτά, θα σας απαντήσω και στις δύο, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από το 2009 μέχρι το 2015, οι ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουν βάλει συνολικά 410 εκατομμύρια. Δεύτερο. Και έχω αναλυτικά, ναι. Όποτε θέλετε να σας το δώσω. Συμβάλλει με αύξηση του φυτοδιού κεφαλαίου. Μπορεί να μας το καταθέσετε αναλυτικά αυτό για τα πρακτικά, παρακαλώ. Να ολοκληρώσω την απάντηση στον κύριο Βουλευτή. Το πούμε έτσι, κύριε Σκεπιταράκη. Το δεύτερο. Μου είπατε για ποινικές ευθύνες. Αν τραπεζικά πρέπει να προβλεφθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας. Να σας απαντήσω. Από τον εποπτικό και αλληλεγγύο μηχανισμό. Αυτό είναι το ερώτημα. Κύριε Λάπα, να απαντήσει. Επειδή είναι και κάτι πολύ συναφές με την ιδιότητά μου του επιθεωρητή, την οποία την ασκώ για 28 χρόνια, θα σου πω το εξής. Η Τράπεζα της Ελλάδος, η επιθεώρηση ή οποιοδήποτε, η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει ένα πρόρισμα. Είτε μετά από έλεγχο της, είτε μετά από εισαγγελική παραγγελία. Το πρόρισμα φροντίζεις ώστε να είναι η πραγματική εικόνα. Αυτό σας διαβεβαιώνω ότι γίνεται. Δεκτό. Στέλνετε στον εισαγγελέα. Όλα στέλνετε. Αυτά που σου ζητάει ο εισαγγελέας, τα στέλνει στον εισαγγελέα. Σε άλλα τα οποία έχεις διαπιστώσει ότι υπάρχει περίπτωση δαλού, τότε το στέλνεις. Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά τι έκανε ο κύριος Αυγεννάκης. Όχι, δεν έφυγε τον κύριο Αυγεννάκη, λέω για την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν θεωρείτε ότι ασκήθηκε επαρκώς ο υποπτικός ρόλος και ο ελεκτικός, η ερώτηση είναι σαφής. Τα πορίσματα τα οποία σας τα έχω στείλει και τα έχετε στα χέρια σας. Ναι, δεν μου απαντάτε όμως, αν δεν υπήρχε η καταγγελία του βουλευτή. Τι είπατε? Αν δεν υπήρχε η καταγγελία του βουλευτή, θα είχατε διαγνώσει αυτές τις παθογένειες? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Από το 2010 το έχετε το πόρισμα. Το έχω και εγώ εδώ μαζί μου. Με την ευκαιρία της καταγγελίας του Αυγεννάκη δεν την κάνατε? Καμία σχέση. Τακτικός έλεγχος. Ωραία. Στην Αγροτική Τράπεζα. Λογιστικό 36 του 10. 36 του 10. Στάλθηκε και στην Αγροτική Τράπεζα. Μετά. Θέλετε να σας διαβάσω όχι. Τι λένε οι επιθεωρητές? Το δέχομαι. Μέσα. Όχι, διαβάστε το. Ας να προλάβω κάνω την ερώτηση, παιδιά. Διαβάστε το, να ακούσουμε. Κύριε Πάσχα, δέχομαι την απάντησή σας. Το στέλνετε μετά. Να κάνω την ερώτηση. Έχετε το πόρισμα. Ναι, βεβαίως. Το έχω μπροστά μου. Για να προλάβω να κάνω την ερώτηση, κύριε Μηταράκη, σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Έχω διακόψει τον χρόνο. Διαβαστε. Διαβάστε και επιθεωρητά αυτό που θέλετε. Διαβάστε παρακαλώ τι λένε. Δεν υπάρχει θέμα να κρυφτεί τίποτα. Να υπάρχει ο χρόνος που θέλει ο κ. Λάπας να τελειώσει. Έχει διακοπεί ο χρόνος. Εννοείται, φυσικά.
ακολουθήσει καλά την έκανε. Θα την έκανε.